συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Δερμητζόπουλο. Είναι μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, κύριε Δερμητζόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα, άμα τα πιάναμε αυτά που έλεγε ο Υπουργός, δεν θα μας έφταναν δύο εκπομπές, γιατί ναι, δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα στην Προφανώς Ελλάδα. Προφανώς και δεν είναι. Κανείς δεν προσπαθεί να περάσει κάποια διαφορετική εικόνα. Εγώ και σαν εισηγητή στον προϋπολογισμό, που είναι τώρα στο στάδιο των επιτροπών, αυτό το οποίο τονίζω είναι ότι ακούμε τους πολίτες και προφανώς προσπαθούμε με βάση τις δυνατότητές μας. Δηλαδή, οι προτεραιότητές μας συμβαδίζουν με τις δυνατότητές μας. Προφανώς δεν υπάρχει καλή εικόνα, από ποια άποψη. Ναι, ακούμε τους πολίτες να λένε ότι υπάρχει πρόβλημα στους μισθούς. Από το 2019 και μετά αυξάνουμε τους μισθούς, τον κατώτατο μισθό, τον μεσαίο μισθό, και προσπαθούμε μέχρι τέλος τετραετίας και θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας που λέει 1.500 ευρώ μεσαίος μισθός, μέσος μισθός και 950 ευρώ κατώτατος μισθός. Ακούμε ότι πρέπει να μειώσουμε φόρους. Έχουμε μειώσει 50 φόρους και έρχονται 12 φόροι στον προϋπολογισμό επιπλέον με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατίθεται. Βγαίνουν οι υπουργοί στο σούπερ μάρκετ. Βγαίνουν στην αγορά να ψωνίσουν. Δεν ξέρω τι κάνουν οι υπουργοί. Υπάρχει μια εικόνα πολύ καλή αποτυπωμένη και νομίζω ότι πολλές φορές όταν συζητάς για νούμερα, δυστυχώς μπαίνεις στη διαδικασία και οφείλεις να εξηγείς από την πλευρά σου ότι ναι, ακούει ο κόσμος, παρουσιάζεται 2,2% ανάπτυξη ή πλεώνασμα. Ο κόσμος κοιτάει την τσέπη του και σου λέει τι γίνεται. Το στίχημα λοιπόν αυτή. Για ποια ανάπτυξη και πλεώνασμα, όταν πας για τα βασικά αγαθά και δεν σου φτάνουν τα χρήματα. Προφανώς όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την όλη εικόνα ότι ναι, οι αριθμοί μπορεί να είναι καλοί και να προσφέρουν πολλά πράγματα. Δηλαδή να μειώνουμε το χρέος μας, να απαλλάσσουμε τις επόμενες γενιές από όλη αυτή τη διαδικασία, το τεράστιο δημόσιο χρέος που υπήρχε. Αλλά το στίχημα το δικό μας είναι ότι αυτά τα νούμερα να τα μετατρέψουμε μέσα στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Όταν δηλαδή αυξάνονται σε νούμερα οι επενδύσεις, τι σημαίνουν επενδύσεις, θα πρέπει να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Επενδύσεις σημαίνουν νέες δουλειές, νέες ευκαιρίες και καλύτερη μισθή. Το να μαζεύεις το δημόσιο σου χρέος, πέρα από το γεγονός ότι γίνεις αξιόπιστος, βοηθάς και μια τραπεζική, ουσιαστικά ένα τραπεζικό δανεισμό ευκολότερο, να έχεις μεγαλύτερη πρόσβαση. Ακόμα. Μα ναι, γι' αυτό σας λέω ότι σιγά σιγά το χτίζουμε. Αλλά προφανώς θα πρέπει να είμαστε καλά στα νούμερα, έτσι ώστε αυτά να μεταφερθούν και στην κοινωνία. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2025, καταρχήν πάω στο τέλος του, πάω στην ψήφιση. Ναι. Θα ψηφιστεί από όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε, ή θα υπάρξουν διαρροές? Θεωρώ θα τον ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς είχαμε και εμείς τα εσωτερικά μας, δεν θα το κρύψω. Νομίζω ότι πλέον είναι λίγο φαϊνότερο. Αλλά νομίζω ότι όλοι πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο στόχος που έχει βάλει, τον προγραμματισμό μας, είναι ο λόγος που μας ψήφισε ο κόσμος, οφείλουμε να κινηθούμε όλοι σε αυτή την πορεία. Μέχρι το τέλος της. Υπήρξε στιγμή, κύριε Δερμητζόπουλε, που προβληματιστήκατε για την επόμενη μέρα μετά τη διαγραφή Σαμαρά? Όχι, δεν υπήρχε ούτε μία στιγμή. Γιατί θεωρώ και ότι η επιχειρηματολογία του κύριου Σαμαρά ήταν αβάσιμη εντελώς. Που είχε να κάνει με τα θέματα, με τη σχέση με την Τουρκία. Άκουσα και τον προηγούμενο αναλυτή, τον οποίο είχατε, ο οποίος εξωτερήκευσε μία προσωπική του άποψη. Θεωρώ ότι δεν έχουμε χωρίσει απολύτως κανένα δικαίωμα στην Τουρκία. Αυτά τα οποία μας καταλογίζουν κάποιοι, οι οποίοι είναι σε αντιπολιτευτικού τόνου, δηλαδή ασκούν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται ότι ασκούν αντιπολίτευση στη χώρα τους. Γιατί δεν έχουμε παραχωρήσει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα. Η θέση που είχε η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, οι ίδιες θέσεις είναι. Ίσα-ίσα εξασφαλίσαμε μια ισορροπία από ποια άποψη? Το να έχεις διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία σε βοηθάει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν είναι προφανώς για τη σχάραξη των θαλασσίων ζωνών. Έχει όμως να κάνει με τη διαχείριση του μεταναστευτικού, έχει να κάνει με τα ήρεμα νερά αλλά και τους ήρεμους εθέρες. Γιατί και σαν μέλος της Επιτροπής Άμυνας θα σας πω ότι μία πτήση κοστίζει κοντά στις 30.000 ευρώ την ώρα. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει και το ρίσκο με τις όλες τις αερομαχίες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια να έχουμε απώλειες. Οπότε εξασφαλίσαμε κάποια ζητήματα μία ηρεμία, αλλά προφανώς δεν θα κάνουμε βήμα πίσω στα ζητήματα, στο ένα και μοναδικό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να στήσουν μια αντιπολιτευτική ατζέντα σε αυτό το ζήτημα, κορυδεύουν τον κόσμο. Ο Πρωθυπουργός το παραδέχθηκε σήμερα ότι μάλλον αυτό είναι το σημείο μηδέν. Δηλαδή, μέχρι εδώ που φτάσαμε, εδώ φτάσαμε. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να συζητήσουμε με την Τουρκία, γιατί εμείς έχουμε μία εκκρεμότητα και η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν κι άλλες. Σωστά, αλλά και ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι δεν έχουμε αυταπάτες. Εμείς δεν είμαστε ούτε ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε αυταπάτες, ούτε βασιζόμαστε στο γεγονός ότι σήμερα η Τουρκία είναι σε καλό δρόμο να λύσουμε όλες τις διαφορές μαζί μας. Εμείς πάντα διεθνοποιούσαμε όλα τα ζητήματά μας, βρίσκαμε συμμάχους, κάναμε ισχυρές συμμαχίες, μεγαλώσαμε τη χώρα μας και από την πλευρά στην Ιταλία κάτω και με την Αίγυπτο. Εξοπλίσαμε τη χώρα μας. Λύσαμε ζητήματα τα οποία απασχολούν τις ένοπλες δυνάμεις εδώ και δεκαετίες και νομίζω κανείς δεν μπορεί να μας καταλογίσει σίγουρα όχι ούτε κατευνασμό ούτε υποχώρηση. Ένα θέμα το οποίο προέκυψε κατά τη διάρκεια του δελτίου είναι αυτή η αναφορά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, όπου εμπλέκει και την Αλεξανδρούπολη.
Μάλιστα, χθες στο Δελτίο είδαμε και την είδηση ότι η Γερμανία προτείνει στους πολίτες της να κάνει καταφύγια τα υπόγειά της. Θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία, θα πρέπει κανείς να ανησυχεί για την ασφάλεια αυτής εδώ της περιοχής, κύριε Δερμετζόπουλε? Πάντα η ασφάλεια σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής επικράτειας είναι σημαντικό να τα διαφυλάσσουμε. Και προφανώς, για να διασφαλίσει την ειρήνη, θα πω αυτό το οποίο άλλοι υποστηρίζουν και συμφωνώ, πρέπει να προετοιμάσει για πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εξοπλισμένοι. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να διορθώσω και τον προηγούμενο αναλυτή που έλεγε ότι η Τουρκία έχει μπει στα F-35 σε καμία των περιπτώσεων. Αναλάβαμε το 2019, όταν η Τουρκία έτρεχε το εξοπλιστικό της πρόγραμμα, είχε εξασφαλίσει τα F-16 και θα έμπαινε στα F-35. Και με το που ήρθε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ουσιαστικά πήραμε σίγουρα εμείς τα F-16 και, ναι, και τα F-35 επίσης. Με άλλα λόγια, ναι, είμαστε ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Έχουμε ισχυρές συμμαχίες. Έχουμε συνάψει, να σας υπενθυμίσω, και μια συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία υποστηρίζει ότι σε περίπτωση απειλής μία από τις δύο χώρες, ναι, ναι, θα υλοβοηθήσει. Που ιστορικά, χρονικά, αυτό είναι μια εξουσιμίωτη συμφωνία. Οπότε νομίζω ότι και με τις συμμαχίες μας, αλλά και με τον τρόπο τον οποίο πλέον αυτοδιοργανώμαστε, δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Σίγουρα όμως, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας, είτε έχει να κάνει με την Ουκρανία, είτε έχει να κάνει αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ, με τη Γάζα, με το Λίβανο, παρά το γεγονός ότι είχαμε σήμερα και Χυρία, είναι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα αρκετά έκριθμη. Και γι' αυτό εμείς πρέπει, ναι, να είμαστε σίγουροι και να πατάμε στα πόδια μας. Πάντως, 1,5 χρόνο σχεδόν από τώρα θα έχουμε την πρώτη μπελαρά στο νερό. Ναι. Το 2025. Ισχύει. Και έχει μπει και στον προϋπολογισμό ουσιαστικά 1,1 δις για την πρώτη μπελαρά. Mm-hmm. Τώρα, αλλαγή θέματος. Είδα σε μία από τις ανακοινώσεις που βγάζετε την πρότασή σας να αυξηθεί ο αριθμός των εισακταίων μέσω των εξετάσεων, των πανελληνίων, ναι, σωστά, που δίνονται στα περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας. Φαντάζομαι ότι αυτό αφορά και τα πανεπιστήμια, τα τμήματα του Δημοκρατίου. Σίγουρα, αλλά και αυτά που υπάρχουν στον Εύρο, στον οποίο εκλέγεστε. Η αλήθεια είναι ότι παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο φαινόμενο με το τμήμα της ψυχολογίας, το Δημότυχο. Η αγωνία όλων μας, αν και οι περισσότεροι ήμασταν σίγουροι, ότι είναι ότι η τοπική κοινωνία θα αγκαλιάσει το συγκεκριμένο τμήμα, αλλά και εμείς πρέπει από την πλευρά μας, σε συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση και φυσικά και με το Δημοκρίτιο, να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και σε θέματα υποδομών, αλλά και να τρέξουμε και άλλα πράγματα παράλληλα, όπως τα διοικητικά τους κτίρια, τα πάντα, τον εξοπλισμό τους. Η τοπική κοινωνία όντως αγκάλιασε. Μέσα από τις κατακτήρες, ο νόμος λέει ότι ο αριθμός των εισακτέων θα έχει να κάνει με το 10% θα πηγαίνουν στις κατακτήριες. Δηλαδή, αν μια σχολή παίρνει 100 άτομα, οι 10 θα μπορούν να μπουν με κατακτήριες. Και έχουμε ουσιαστικά πλέον για 13 θέσεις 268 αιτήσεις. Πάρα πολλοί κόσμος θέλει να μπει στο συγκεκριμένο τμήμα της ψυχολογίας. Οπότε η επιστολή που έστειλα και η ερώτηση που είχα στον κύριο Πιερακάκη έχει να κάνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην νομοθετική πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, και όχι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία πρέπει να τα αγκαλιάσουμε ακόμα περισσότερο. Έκανε πράγματα αυτή η κυβέρνηση. Όταν κάποιος μπαίνει με κατακτήριες, είναι κανονικός φοιτητής, δηλαδή πρέπει να παρακολουθεί τα μαθήματα? Ναι, φυσικά. Ναι, φυσικά, παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματα, λες και είναι πρωτοετής φοιτητής. Από εκεί και μετά όμως πρέπει να αυξηθεί και το έχω ζητήσει να αυξηθεί κατά 20-30%. Είναι ένα αίτημα το οποίο το υποστηρίζει και το Δημοκρίτιο. Δεν είναι εύκολο, τουλάχιστον για φέτος, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε τάχιστα σε μια νομοθετική πρωτοβουλία, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να υπολογίσουν τι ποσοστό, γιατί αφορά και χρηματοδοτήσεις πανεπιστημίων και πολλά άλλα πράγματα παράλληλα. Έχω έρθει όμως σε επικοινωνία με τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος το εξετάζει, και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παπαϊωάννου. Ας ελπίσουμε να υπάρχει θετική ανταπόκριση για την επόμενη χρονιά για να προλάβουμε να ενισχυθεί κι άλλο ο φοιτητικός πληθυσμός στο Δημότυχο και όχι μόνο και στην Αλεξανδρούπολη και στην Οριστιάδα. Και στην Οριστιάδα, φυσικά. Ωσονούπο, αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις της Θράκης. Τώρα, ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ στο Δελτίο και στις εκπομπές έχει να κάνει με τους ανθρώπους, με τους ΕΠΟΠ, οι οποίοι έπρεπε να αποχωρήσουν από το στράτευμα πριν φτάσουν στο όριο της συνταξιοδότησής τους. Και ενώ θεωρητικά είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης, θα μένουν για κάποια χρόνια χωρίς δουλειά και χωρίς εισόδημα. Σωστά. Τι γίνεται? Μέχρι στιγμής ο νόμος όριζε ότι με το που συμπληρώσει κάποιος το 50ο του έτος θα έπρεπε να αποχωρήσει. Και η πρώτη είναι τώρα, έτσι, που γίνονται 50. Σωστά. Οι πρώτοι δύο είναι το 2024 και με το 2025 τα νούμερα είναι αρκετά μεγαλύτερα και αφορά πάρα πολύ κόσμο και στην περιοχή μας. Είναι κάτι το οποίο ήδη από την προηγούμενη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτι το οποίο έχω αιτηθεί, το έχω συζητήσει. Υπάρχει ένας σημαντικός φορέας που εκπροσωπεί τους ανθρώπους στις ένοπλες δυνάμεις που είναι υπομένες, η οποία το έχει κάνει στη διεκδικητική της ατζέντα κορυφαίο ζήτημα τα τελευταία χρόνια και οφείλω να τους αναφέρω.
Έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια και τον κύριο Κεφαλογιάννη. Και εσείς τον ρωτήσατε, θυμάμαι, κατά την άφηξή του εδώ πέρα που είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, αν όχι αύριο, θα έχουμε κάποια ευχάριστα νέα, τα οποία θα έχει να κάνει με τη συμπλήρωση του 60ου έτους ή 35 χρόνια υπηρεσίας και δίνοντας τέλος σε μια συγκεκριμένη ομοιρία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την κατάθεση της διάταξης, της νομοθετικής διάταξης, αλλά και οι συζητήσεις που έχω κάνει είναι προς αυτή την κατεύθυνση που πραγματικά απελευθερώνει και δίνει μεγάλη ανακούφιση στους ανθρώπους και στις οικογένειές τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δερμετζόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.